Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Μαζάνης και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10 το βράδυ. Σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καθώς τα δύο κόμματα της κυβέρνησης καλούνται να λύσουν το παζλ του επικείμενου ανασχηματισμού και να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας, η οποία επιδιώκουν να έχει αφενός ρεαλιστική βάση και αφετέρου έντονο μεταρρυθμιστικό στίγμα. Η ορκομοσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και η πρώτη του συνεδρίαση αναμένεται την Τρίτη ή την Τετάρτη, αφού την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τώρα της κυοφορούμενης ονοματολογίας, παραμένει το ερώτημα αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει να συμμετέχει στο νέο κυβερνητικό σχήμα ως αντιπρόεδρος ή ως υπουργός. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για την ανεργία και την ύφεση στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει το κέντρο στο τετραμηνιαίο περιοδικό του Οικονομικές Εξελίξεις, για φέτος η ύφεση θα είναι της τάξης του 4,09% και του 2014 στο 0,55%, ενώ η ανεργία θα εκτιναχθεί πάνω από το 30%. Στο μέτωπο της απασχόλησης, οι προβλέψεις του υποδείγματος υποδεικνύουν ότι το ποσοστό της ανεργίας για το τρέχον έτος θα κυμανθεί γύρω στο 28%. Σημειώνεται στην έκθεση και προστίθεται ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία όμως είναι και αναπόφευκτη δεδομένης της συνεχιζόμενης μείωσης που παρατηρείται στην οικονομική δραστηριότητα. Όσον αφορά τώρα στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα μειωθεί κατά 0,18% και του χρόνου κατά 0,12%, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα διαμορφωθεί στο 0,93% του ΑΕΠ το 2013 και στο 1,98% του ΑΕΠ το 2014. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν 4.000 μεγαλοφυλέτες που χρωστούν άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά τα χρέη τους προς το δημόσιο ανέρχονται σε 10 δις ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών θέτησε ισχύ τις διατάξεις για τους πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων όσων οφείλουν μεγάλα ποσά στο δημόσιο. Ο στόχος είναι διτός, αφενός να αποσταλεί τελεσίγραφος στους μεγαλοφυλέτες ότι ή θα πρέπει να ενταχθούν στη ρύθμιση χρεών ή θα χάσουν τις περιουσίες τους, και αφετέρου να δοθεί στους απλούς φορολογούμενους το μήνυμα ότι πλέον κανείς και ιδιαίτερα φοροφυγάδες δεν μένουν στο απειρόβλητο. Τον Ιούλιο λοιπόν θα γίνουν οι πρώτοι πληστηριασμοί ακινήτων και συγκεκριμένα 6 μεγαλοφυλετών με χρέη συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως εκείνος με τα μεγαλύτερα χρέη από τους 6 οφείλει στο δημόσιο 28 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Αλβανία. Η ένταση και η κρισιμότητα των αλβανικών εκλογών είχαν ως αποτέλεσμα το έγκλημα, καθώς στην πόλη Λάτς, στα βόρεια της χώρας, ένα μέλος επιτροπής εκλογικού κέντρου που ανήκε στο κόμμα της αντιπολίτευσης έχασε τη ζωή του και ένα άλλο τραυματίστηκε μετά από λογομαχία με δύο αγνώστους. Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει ακόμη τους δύο δράστες που πυροβόλησαν τον άτυχο 52χρονο και άλλον έναν άνδρα, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, το Δημοκρατικό Κόμμα δηλαδή και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλληλοκατηγορούνται για παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία. Πάντως οι κάλπες έκλεισαν στις 8 η ώρα Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής. Να δούμε και τον καιρό της Δευτέρας. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στη Μακεδονία θα είναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Περιμένουμε τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 22 έως 36 στην Κεντρική, από 18 έως 33 στη Νότια, από 15 έως 33 στη Δυτική και από 18 έως 34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στις Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς και τοπικά δυτική-βορειοδυτική, σχεδόν όμως μέτριοι, εντάσσεως από 3 μέχρι και 6 μποφόρ τοπικά. Να δούμε τώρα στην κάρτα που ακολουθεί αναλυτικά τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας, αρχίζοντας από την πρωτεύουσα, την Αθήνα. Όπως βλέπετε, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη από 24 έως και 32, στην Πάτρα από 21 έως και 27, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο από 20 έως και 30, στη Λάρισα από 22 έως και 36 και στα Ιωάννινα στην Ήπειρο από 19 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.